Μοιάζει, κυρίες και κύριοι, τούτο το νομοσχέδιο πράγματι να είναι αποσπασματικό και ετερόκλητο. Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, κάθε του άρθρο, κάθε ρύθμισή του έρχεται να υπηρετήσει πιο αποτελεσματικά την αντιεκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται, καθώς στην ουσία συμπληρώνει ή τροποποιεί παλιότερους ψηφισμένους αντιεκπαιδευτικούς νόμους. Έχοντας λοιπόν η κυβέρνηση, η σημερινή και αυτή, εύκολα τα λόγια τα μεγάλα, διαλαλεί συνεχώς ότι με το νομοσχέδιό της εξασφαλίζει τη στήριξη της μάθησης και τη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών και παράλληλα την αποφυγή της οικονομικής επιβάρυνσης των οικογενειών τους και τη στήριξη των μαθητών των απομακρυσμένων ορεινών περιοχών για τη φοίτησή τους στο γυμνάσιο. Αν αναρωτιέστε τώρα πώς θα το πετύχει όλο αυτό η κυβέρνηση, η απάντησή της είναι κυρίως με τις ρυθμίσεις για την ψηφιακή εκπαιδευτική πύλη και το ψηφιακό φροντιστήριο, ρυθμίσεις βέβαια που έδωσαν και τον τίτλο αυτού του πολυνομοσχεδίου. Μάλιστα, ορισμένοι μπορεί και να θυμούνται, στα μέσα του Μάη του περασμένου η κυβέρνηση έστησε και μία προεκλογική φιέστα για το θέμα αυτό στο γυμνάσιο στα ριζώματα της Συμμαθίας, με πρωταγωνιστές τον ίδιο τον Πρωθυπουργό μαζί με τον Υπουργό Παιδείας. Και τι δεν ακούστηκε εκείνη τη μέρα για τη μεγάλη επανάσταση στην παιδεία και στον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος που φέρνει το ψηφιακό σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο. Όχι. Το ότι σε εκείνο το γυμνάσιο που κάνατε τη φιέστα σας, κύριοι της κυβέρνησης, τον τρίπιο τοίχο στο εργαστήριο της φυσικής τον καλύπτουν με χαρτόνι, όχι. Αυτό δεν το είπατε. Όπως δεν είπατε και κάτι άλλο ακόμα. Ότι σε εκείνο το σχολείο, όπως και στα περισσότερα, οι εκπαιδευτικοί του, που ποτέ δεν υπάρχουν όλοι από την αρχή, συνεχίζουν κάθε χρόνο να προσλαμβάνονται σταδιακά ακόμα και μέχρι το Δεκέμβρη. Και αργότερα ίσως, στη μέση της χρονιάς. Εν τω μεταξύ, στα σχολεία οι σοβάδες όλο και πιο συχνά αρχίζουν και πέφτουν και γενικά, όπως βλέπουμε, τα προβλήματα από τα γερασμένα, υποσυντηρημένα και γι' αυτό επικίνδυνα σχολικά κτίρια γίνονται πλέον ένα καθημερινό φαινόμενο. Εδώ ποια είναι η απάντησή σας ακριβώς? Το ψηφιακό σχολείο? Για σας δηλαδή μια ψηφιακή πλατφόρμα μπορεί τόσο εύκολα να ονομάζεται σχολείο? Αυτό μας λέτε δηλαδή? Ό,τι όμως και να λέτε, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, οι πραγματικές, οι μεγάλες, οι πιεστικές ανάγκες των σχολείων και των μαθητών όχι μόνο δεν υπηρετούνται από το νομοσχέδιό σας, μα και συχνά, όπως θα δούμε παρακάτω, υπονομεύονται από αυτό με κάτι άρθρα σκέτα αγκάθια που περιέχει. Βλέπετε και τη δική σας την εκπαιδευτική πολιτική, όπως και των προηγούμενων, την έχετε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση γερά καρφωμένη σε ράγες αντιλαϊκές, σε ράγες που οδηγούν κατευθείαν σε σχολεία διαφοροποιημένα μεταξύ τους, σε σχολεία πολλών κατηγοριών και ταχυτήτων και βέβαια σε σχολεία μέσα στα οποία θα αλωνίζουν ένα σωρό ιδιωτικοί φορείς και επιχειρήσεις, ευαίσθητα καθώς τα θέλετε και πρόθυμα τα σχολεία να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Θέλετε λοιπόν στα αλήθεια να στηρίξετε τη διαδικασία της μάθησης? Τότε δώστε στα σχολεία χρήματα προκειμένου αυτά να γίνουν ασφαλή και σύγχρονα. Τότε διορίστε και μονιμοποιήστε άμεσα όλους τους συμβασιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα σχολεία και ενδιαφερθείτε και αναβαθμίστε επιτέλους και εκείνη την ταλέπορη ενισχυτική διδασκαλία και την παρατημένη πρόσθετη διδακτική στήριξη που τις αφήνεται χρόνια τώρα να μαραζώνουν. Κοντά 53.000 έφτασαν να είναι οι αναπληρωτές συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί την περσινή σχολική χρονιά, 28.000 στην πρωτοβάθμια. Και αυτό παρά τους κόφτες που βάλατε στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη, παρά τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις τμήματων, σχολείων, οι οποίες συνεχίζονται ασταμάτητα, παρά τα 27 και βάλε τμήματα των μαθητών. Μονιμοποιήστε τους λοιπόν όλους τους αναπληρωτές άμεσα,
Μόνο έτσι θα σταματήσει επιτέλους και αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο να στέλνετε χιλιάδες αναπληρωτές στα σχολεία σταδιακά και για μήνες, ακόμα και στη μέση της χρονιάς, ακόμα και για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Μόνο έτσι δεν θα δημιουργούνται γνωστικά κενά στους μαθητές. Αυτά να κάνετε. Και μη μας πουλάτε εδώ φούμαρα, ψηφιακά φούμαρα, για τη στήριξη της μάθησης και τη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών. Δεν τα κάνετε όμως όλα αυτά, τα τόσο λογικά, τα τόσο αυτονόητα, τα θεωρείτε κόστος, πολύ μεγάλο κόστος για το κράτος. Αν ήταν όμως για το ΝΑΤΟ, για τους εφοπλιστές, για τους τραπεζίτες, τους μεγαλοεργολάβους, εκεί μια χαρά τα βρίσκετε τα λεφτόδεντρα. Και τι κάνετε λοιπόν, σαν κάποιους που μοίραζαν χάντρες σε ηθαγενείς, έρχεστε σήμερα εσείς και τάζετε το ψηφιακό φροντιστήριο των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, ώστε λέτε να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κοροϊδία δηλαδή κανονική, ψηφιακή μάλιστα, γιατί οι κυβερνήσεις σας και όλοι εσείς και όλες οι κυβερνήσεις είστε αυτοί που μετατρέπετε όλο και περισσότερο το σχολείο και ιδίως το λύκειο σε ένα απέραντο εξεταστικό κέντρο και αναγκάζετε τις λαϊκές οικογένειες να δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και κάτι ακόμα, με όλες αυτές τις ψηφιακές σας μεγαλοστομίες υπονομεύεται την ολοκληρωμένη λειτουργία των σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί αυτό κάνετε όταν νομοθετείτε να μην έχουν αυτά τα σχολεία όλους τους εκπαιδευτικούς που απαιτούνται με φυσική παρουσία, αλλά μέσω μιας οθόνης. Αφού αυτές οι αυτόνομες τάξεις γυμνασίου σε δυσπρόσιτα μέρη θα λειτουργούν πια με υβριδικό τρόπο. Θα υπάρχουν δηλαδή κάνα δύο-τρεις το πολύ εκπαιδευτικοί με φυσική παρουσία και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα θα διδάσκονται ψηφιακά και εξ αποστάσεως. Και όλο αυτό μάλιστα, την ψηφιακή δηλαδή υποκατάσταση της ζωντανής διδασκαλίας, τη διαφημίζεται και ως μοντέρνα και σύγχρονη. Κοιτάξτε όμως, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, και το λέμε στο λαό για να το ακούσει, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη γιατί ανοίγει το δρόμο, τον ψηφιακό δρόμο, και για νέο γύρο κλεισίματος σχολείων και για ακόμα περισσότερες συγχωνεύσεις με εκείνα τα γνωστά και πάντα αντιλαϊκά φυσικά όρια των αντοχών της οικονομίας, που ποτέ δεν αντέχει για τις λαϊκές ανάγκες, που οδηγούν στο κλείσιμο των σχολείων με κάτι κομπογιανίτικα δήθεν παιδαγωγικά κριτήρια. Και για ποιους παρακαλώ τα προορίζετε όλα αυτά τα ψηφιακά υποκατάστατα του σχολείου και της μάθησης? Μα ακριβώς για όλους εκείνους τους μαθητές των φτωχών λαϊκών οικογενειών και των απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι τη ζωντανή και τη φυσική εκπαίδευση και μάθηση τη χρειάζονται περισσότερο από όλους. Και τι νομίζετε δηλαδή? Όλα τα παιδιά έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στα ψηφιακά εργαλεία? Δεν θυμάστε τι έγινε στην πανδημία με την τηλεκπαίδευση και πόσα παιδιά έμειναν εκτός? Εσείς όμως εκεί επιμένετε. Δύνατε μάλιστα, λέτε στο άρθρο 3, δύνατε η εφαρμογή της ψηφιακής εκπαίδευσης να επεκτείνεται και σε άλλες τάξεις σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Σοβαρά? Αλήθεια, με ποιο δικαίωμα πάτε να στερήσετε από τα παιδιά, από αυτά ιδίως που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για στήριξη, την τόσο αναγκαία διαπροσωπική τους επαφή με τους εκπαιδευτικούς? Γιατί αυτά τα ψηφιακά υποκατάστατα της εκπαίδευσης που υπόσχεστε παντού γεμίζουν μεν τα σεντούκια των ψηφιακών πολυεθνικών, ασόψατε και το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν ικανοποιούν το αναγκαίο, το εφικτό σήμερα σε κάθε γωνιά της χώρας, τη συναρπαστική και αναντικατάστατη, γιατί είναι ανεπανάληπτα μοναδική, ζωντανή διαδικασία της σχολικής μάθησης. Αυτό δεν μπορούν να το αντικαταστήσουν. Και κάπως έτσι, με την πολιτική σας, τα τεχνολογικά επιστημονικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας υποβιβάζονται σε κάτι αντιλαϊκά εργαλεία περιστολής δαπανών για τις ανάγκες του λαού στην παιδεία. Σημαίνουν όλα αυτά που λέμε τόση ώρα ότι είναι αντίθετο το ΚΚΕ στη βοηθητική χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση?
σε καμία περίπτωση. Ούτε άλλωστε και οι εκπαιδευτικοί που το απέδειξαν στην πανδημία είναι αντίθετοι. Αυτό που λέμε ως ΚΚΕ είναι το απάβγασμα της παιδαγωγικής επιστήμης. Θα το ξαναπούμε. Η διαζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, η παιδαγωγική πράξη είναι μια βαθιά ανθρώπινη παιδαγωγική σχέση. Και αυτή η σχέση είναι αναντικατάστατη από οποιαδήποτε ηλεκτρονικά μέσα. Τόσο απλό. Για τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν στα πανεπιστήμια θα μιλήσει διεξοδικά η βουλευτής του ΚΚΕ, η Αφροδίτη Κτενά. Εγώ απλώς να πω ότι επιχειρείται εδώ με τα άρθρα αυτά η καλύτερη εφαρμογή των δύο εμβληματικών για την αντιλαϊκότητά τους φυσικά, πανεπιστημιακών νόμων γνωστών και ως νόμοι Κεραμέως και Πιερακάκη. Το νομοσχέδιο αυτό είναι επίσης διάσπαρτο και από διάφορες νομοθετικές διευκολύνσεις για τους ιδιώτες εμπόρους της γνώσης και για όσους, όπως ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, αντιλαμβάνονται πλήρως την ιδεολογική της αξία και χρησιμότητα. Αυτούς κυρίως εννοείται άλλωστε όταν μιλάτε όλες οι αστικές κυβερνήσεις για το ανοιχτό στην κοινωνία σχολείο. Αυτούς έχετε στο μυαλό σας. Από το τέταρτο άρθρο, λοιπόν, ικανοποιείται άλλη μία απέτηση του ΣΕΒ, καθώς προβλέπεται με μια απαράδεκτη διάταξη την απευθείας είσοδο και εμπλοκή επιχειρήσεων και ιδιωτών στο μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Και μάλιστα και με το αζημίωτο, αφού θα πληρώνονται και από πάνω για τις επαγγελματικές τους συμβουλές. Σε αυτό, μάλιστα, το ανοιχτό σας σχολείο, ανοιχτό στους επιχειρηματίες, όπως είπαμε, τις πόρτες του, όσο περισσότερο τις κλείνεται μεθοδικά απέναντι στη στέρεη επιστημονική γνώση, για χάρη κάποιων εφήμερων και ληξιπρόθεσμων δεξιοτήτων, τόσο περισσότερο τις ανοίγεται, όπως με το άρθρο 7, σε κάθε καρυδιάς καρύδι ιδιωτικούς φορείς, να μπαινοβγαίνουν στα σχολεία και να υλοποιούν μέχρι και προγράμματα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας. Για την κυβέρνηση, λοιπόν, είναι τόσο απλό. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανώνυμων καταγγελιών στα χέρια διαφόρων ιδιωτών και πάει. Την εξαλείφουμε την ενδοσχολική βία. Τέτοια επιστημονική προσέγγιση. Τώρα, από αυτό και μέχρι το δικαίωμα σε διάφορους πάλι ιδιωτικούς φορείς να αναλαμβάνουν, παρακαλώ, ακόμα και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου, καταλαβαίνετε ότι η απόσταση δεν είναι παρά ορισμένα άρθρα, δρόμος. Όπως βλέπουμε, το πάρτι για τους εμπόρους της γνώσης όλο και μεγαλώνει, αλλά και οι μαθητές σε κάτι ωφελούνται, θα μου πείτε, αφού σε αυτό το σχολείο, παραδείγματος χάρη, μαθαίνουν γραμματική με τις προσκλήσεις για πάρτι. Πάμε όμως και λίγο και στην πολύπαθη από την πολιτική σας ειδική αγωγή. Μπορεί πέρυσι να μην ίδρωσε και πολύ το αυτί σας, όταν για μισή χρονιά και παραπάνω 1.000 παιδιά με αναπηρία και άλλα τόσα χωρίς δεν πήγαιναν στα σχολεία τους γιατί δεν είχαν κατοχυρωθεί τα ανάλογα δρομολόγια στους ιδιώτες. Αναγνωρίζετε όμως παράφτα και με τη βούλα του νόμου στο άρθρο 45 τις δομές διαφόρων ιδιωτικών φορέων ως σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για άτομα άνω των 15 ετών. Αντί δηλαδή να ενισχύσετε ουσιαστικά τη δημόσια ειδική αγωγή, εσείς τι κάνετε? Παραχωρείτε ακόμα περισσότερο χώρο στην ιδιωτική, όπως λέτε, πρωτοβουλία, για να κάνει business στην ειδική αγωγή, να κάνει business δηλαδή με τον πόνο και τις ανάγκες των ανθρώπων. Να ήταν όμως μόνο αυτό. Εδώ έρχεστε και τροποποιείτε ένα δικό σας παλαιότερο νόμο του 2008, τον 3699, προς το χειρότερο τον τροποποιείτε. Και μας ξέρετε, δεν μας ξεγελάτε, γιατί επί της ουσίας επιχειρείτε να αποδυναμώσετε και να απενεργοποιήσετε εκείνη την παλιότερη κρίσιμη διάταξη με την οποία προβλέπετε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για κάθε μαθητή με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η στήριξη φυσικά του αρμόδιου εκπαιδευτικού. Και όλα αυτά για την πολιτική σας κοστίζουν πολύ. Και έτσι, στο όνομα της μη διάκρισης και της συμπερίληψης,
τις οποίες και αυτές τις μετατρέπετε σε κανονικά αντιλαϊκά εργαλεία, τις ανάγκες εξατομικευμένης στήριξης αυτών των παιδιών με αναπηρίες, πάτε να τις ομογενοποιήσετε τσάτρα-πάτρα και ύστερα να τις τσουβαλιάσετε σε ένα γενικό πλαίσιο, ώστε να χρειάζεστε λιγότερες δαπάνες και για προσλήψεις και για αναγκαίους χώρους παρέμβασης και για επιστημονικά εργαλεία και για μέσα. Μόνο που έτσι, κύριε Υπουργέ, και σας καλωσορίζουμε, οθείτε αυτά τα παιδιά στο περιθώριο της εκπαιδευτικής και δυστυχώς όχι μόνο διαδικασίας. Αυτό ακριβώς κάνει η πολιτική σας, αφού την ώρα που χρειάζονται και δικαιούνται αυτά τα παιδιά την κατοίκον φυσική και ζωντανή διαπροσωπική διδασκαλία, εσείς τους πετάτε και εδώ μια τηλεκπαίδευση. Με την ίδια ακριβώς ανάλογη τη λογική συμπεριφέρεστε και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς με αναπηρία, καθιερώνοντας πολύ υψηλά όρια ποσοστών αναπηρίας όταν θέλουν οι άνθρωποι και θέλουν και το έχουν ανάγκη να εργάζονται κοντά στο σπίτι τους. Σχετικά τώρα με τις διατάξεις για τον αθλητισμό. Σας είπαμε στην Επιτροπή για την παράταση που ζητούν οι προπονητές για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών τους, αλλά απάντηση δεν πήραμε ακόμα. Εδώ όμως ο τόνος δίνεται με το άρθρο 88, με το οποίο επιμένετε να παρεμβαίνετε ομά στα εσωτερικά θέματα των αθλητικών ομοσπονδιών. Καθώς παρά τις αντιδράσεις, παρά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας της προηγούμενης διάταξης, εσείς επιμένετε να παρεμβαίνετε στον αριθμό και στον χρόνο συνολικής συμμετοχής στις θέσεις των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών ομοσπονδιών και επομένως στη συγκρότησή τους, στο όνομα εκείνης της ανανέωσης, όπως λέτε, του στελεχικού τους δυναμικού. Σας το έχουμε ξαναπεί. Την ανανέωση δεν τη διατάζεις με νόμο. Την καλλιεργείς την ανανέωση και την υποστηρίζεις συστηματικά και μεθοδικά. Άλλος φαίνεται όμως ότι είναι ο καημός σας. Το πώς θα παραμερίσετε κάθε εμπόδιο που μπορεί να στέκεται σε όλη αυτή την επέλαση του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού από τη βάση ως την κορυφή του. Το δείχνετε αυτό άλλωστε και με την αδιαφορία σας, την πλήρη αδιαφορία σας για το σχολικό αθλητισμό, ο οποίος ουσιαστικά είναι ανύπαρκτος. Όσο για τη βία στον αθλητισμό και ειδικά στα πιο δημοφιλή αθλήματα όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, το πρόβλημα, ξέρετε, όχι μόνο θα παραμένει αλλά και θα εντείνεται όσο δεν ακουμπάτε τη ρίζα του, που δεν είναι άλλη από τη μετατροπή αυτών των αθλημάτων σε πεδία δράσης μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και ανταγωνισμών. Θα κλείσω με τις δύο τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε, που κατέθεσε το ΚΚΕ. Μετά και την πρόσφατη απόφαση κόλαφο για την κυβέρνηση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, πλέον δεν έχετε, εκτός από πολιτικό, και κανένα νομικό έρισμα, κύριε Υπουργέ, και οφείλετε να κάνετε δεκτή την τροπολογία του ΚΚΕ για την άμεση και αυτοδίκαιη μονιμοποίηση όλων των διορισμένων από το 2020 ακόμα νέων εκπαιδευτικών, τους οποίους και κρατάτε μέχρι τώρα ως ομήρους, εκβιάζοντάς τους για να περάσετε την αντιεκπαιδευτική σας αξιολόγηση, την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Τέλος, ανακοινώθηκαν χθες οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και θέλουμε να συγχαρούμε επίσης και από αυτό το βήμα όλους τους επιτυχόντες, μα και να σταθούμε στο πλάι όσων δεν τα κατάφεραν. Τίποτε άλλωστε δεν τελειώνει στη ζωή όσο αγωνίζεσαι και προσπαθείς. Με δεδομένο λοιπόν ότι οι φοιτητικές αιστείες της χώρας, εκτός από υποβαθμισμένες και εμπορευματοποιημένες, είναι και ελάχιστες, με δεδομένο ότι η φοιτητική στέγη έχει γίνει πια πανάκριβη και το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα όχι μόνο είναι μικρό, μιλάμε για 125 ευρώ το μήνα τώρα, όταν τα ενίκια στις μεγάλες πόλεις ξεκινούν από 500 και πάνω, αλλά το παίρνουν και λίγοι αυτό το επίδομα. Το παίρνουν και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Καλούμε λοιπόν με την τροπολογία μας την κυβέρνηση να το αυξήσει μέχρι του ποσού των 500 ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 για κάθε παιδί, προσθέτοντας στους δικαιούχους αυτού του επιδόματος και τους σπουδαστές των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης, των πρώην ΙΕΚ. Είναι φανερό ότι η πολιτική σας επιδεινώνει τα προβλήματα αντί να τα λύνει. Οι λύσεις αυτών των προβλημάτων στην εκπαίδευση, όπως και παντού, βρίσκονται αλλού, στην οργάνωση του κοινωνικού και του πολιτικού αγώνα,
για να γίνουν τα μορφωτικά αγαθά κτήμα όλων των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Καταψηφίζουμε λοιπόν επί της αρχής το νομοσχέδιο και στα επιμέρους άρθρα τοποθετούμαστε ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Σας ευχαριστώ.